Καλημερίζω τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη για να ακούσουμε τι συμβαίνει. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Αντουζεράκη, καλημέρα στο ακροατέ σας. Όντως είναι σε ΣΥΕΙ από χθες ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βέβαια, καλό θα ήταν γιατί καμιά φορά ακούμε έκτακτο και ο κόσμος αρχίζει πλέον και τρομοκρατείται από τη μία και από την άλλη τα βάζει με τους μετεωρολόγους και πολλές φορές και δικαίως. Χωρίς να τρομοκρατούμε τον κόσμο, φυσικά. Εγώ είπα πάρα πολύ απλά ότι χειμώνας είναι. Αν δεν βρέξει, πότε θα βρέξει. Νοέμβρης είπα. Είναι. Αν δεν βρέξει τώρα, πότε θα βρέξει. Είναι ένα φθινοπορεινό σύστημα που, όπως κάθε σύστημα που επισκέπτεται το νησί, είναι καλοδεχούμενο και θα πρέπει να υπάρχει έτσι προσοχή περαιτέρω. Τότε γιατί βγαίνει αυτή η έκτακτη ενημέρωση. Θα σας πω, με αφορμή τα περιστατικά που βιώσαμε το περασμένο μήνα στο νησί, έχουν αναβαθμιστεί πλέον και τα δελτία και είναι και συχνότερα και πολλές φορές και με πιο αυστηρότερο ύφος. Είναι το προλαμβάνει, ίσως είναι καλύτερο το θερατόιδιν. Με αυτή την αντίληψη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πλέον το έχει αναγάγει το ζήτημα, το καιρικό σε φλέγον, θα έλεγα. Έχει αναβαθμιστεί κατά πολύ, άλλοτε με υπερβολές, άλλοτε ίσως όχι. Από τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς για άλλη μια φορά θα το πούμε, οι μετεωρολόγοι δεν έπιασαν όσον αφορά την Κρήτη. Μιλάμε για τα περιστατικά της Αγίας Πελαγίας και της Κηφίας. Από τότε λοιπόν έχει αναβαθμιστεί με την έννοια της ενημέρωσης. Πολλές φορές και με τον τρόπο που γράφεται ένα δελτίο έχει διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, τα περασμένα χρόνια. Υπάρχει, αν το θέλετε, έτσι, παραπάνω αίσθημα ευθύνης στο ότι. Σας παρακαλώ πολύ, το είπατε πριν από λίγο, ίσως και με υπερβολές, αλλά επειδή την πάθαμε, τώρα προσπαθούμε να το διαφυλάξουμε. Σωστά. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο λέει για την Κρήτη και από πότε? Από σήμερα είναι σε εσύ το έκτακτο, έως και αύριο Τετάρτη. Φαίνεται από τις απογευματινές ώρες αρχίζει να επηρεάζει η Κρήτη από τα δυτικά προς ανατολικά. Και ίσως αύριο να είναι δυσκολότερη μέρα, διότι πιθανόν να έχουμε κατά τόπους εντονότερες καταιγίδες. Και όπως είπα, χρειάζεται προσοχή. Από ό,τι φαίνεται, οι περιοχές που θα δεχθούν έτσι λίγο περισσότερο νερό ή φαίνεται να είναι στο κάτρο, είναι περιοχές κυρίως στις μέσες περιοχές του νησιού και νοτιότερα. Όπως είπα και όπως λέμε κάθε φορά. Δηλαδή, ξεκινώντας από τα δυτικά, όπως είπατε, αλλά πιάνοντας μετά και τις κεντρικές περιοχές του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και τα νότια των περιφερειακών αυτών ενωτήτων. Σωστά, και το Λασίθι, και το Λασίθι. Γιατί είναι όλοι και το Λασίθι. Στο κάδρο, ας το πούμε, της πρόβλεψης. Ωραία. Γι' αυτό και για τον Γεράκη, αν έχουμε προγραμματίσει, γιατί είναι και η περίοδος που ο κόσμος μαζεύει τις ελιές του, αν έχει προγραμματίσει πιθανόν αύριο να προβεί σε τέτοιες εργασίες, καλό θα είναι να θεωρήσει. Και πάντα, αν θέλει να μετακινηθεί, θα το πούμε για άλλη μια φορά, να συμβουλεύεται, να παρακολουθεί τον καιρό και να ζητά, αν το θέλετε, πληροφορίες περαιτέρω. Ναι, είναι προσεκτικός. Εγώ αυτό λέω. Να προσέχει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι να. Ωραία. Να προσέχουμε, τίποτα άλλο. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή και το μήνυμα να πάρουμε, αλλά και να μεταδώσουμε αυτή την είδηση, έτσι όπως λέγεται, και αφορά και στην Κρήτη, σε όλο το νησί. Αρχής γενομένης από τα δυτικά σήμερα, με έντονα φαινόμενα. Ούτως ή άλλως ξέρουμε από τους μετεωρολόγους ότι ο Νοέμβρης, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο φθινόπωρο χειμώνας, δίνει, ως λένε, αυτά τα δυνατά φαινόμενα, τα έντονα φαινόμενα, παραδοσιακά ούτως ή άλλως. Κύριε Αντουγεράκη, είναι και καλοδεχούμενα. Τα έχουμε ανάγκη, πραγματικά τα έχουμε ανάγκη. Τη βροχή έχουμε ανάγκη, όχι τα έντονα φαινόμενα. Τη βροχή, προς Θεού. Ναι, ναι, έτσι είναι, για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι, αν μου επιτρέπετε, που καεί στην κολοκύθα, ψάχνει για όρτι πλέον. Αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και έτσι μπορεί να πηγαίνουμε και στην υπερβολή, να πηγαίνουν στην υπερβολή. Καλά κάνατε και το είπατε και το σημειώσατε, αλλά. Είσαστε κι εσείς υπεύθυνος γι' αυτό, με την έννοια ότι πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος και να ξέρει τι γίνεται. Να είστε καλά. Τουλάχιστον. Γεια σας. Προσοχή. Ναι, ναι. Καλή σας ημέρα.